υπάρχει εκταμείευση. Το ερώτημα είναι, μιλούσαμε με την κυρία Βουγιούκα, πώς θα κλείσουμε εισιτήρια. Μάλιστα. Με τι θα πληρώσουμε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι ζεις μέχρι την τελευταία στιγμή με μια αγωνία. Να σας πω, εγώ ήμουν διοργανωτής ενός αρχαιολογικού συνεδρίου, για το οποίο υπάρχουν τα λεφτά. Και δεν μπορώ να πληρώσω το ξενοδοχείο, διότι η τράπεζα δεν μπορεί να κάνει μεταφορά ποσών από ένα λογαριασμό μιας τράπεζας σε ένα λογαριασμό άλλης τράπεζας. Όχι χρηματικό, όχι χάρτινο νομίσματος. Και πρέπει να κάνουμε αίτηση το ίδρυμα στο οποίο μεταμείαζε να μας εκδώσουν web banking για να πληρώσουμε τα ξενοδοχεία. Αντιλαμβάνεστε ότι οι δυσλειτουργίες δεν έχουν να κάνουν μόνο με το αν υπάρχουν, όπως αποδείχθηκε τελικά, τα χρήματα ως ψηφία στις πιστωτικές κάρτες ή στους λογαριασμούς, αλλά αν μπορεί να γίνει και η κυκλοφορία του, του χρήματος. Δημιουργήθηκαν και κάποιο είδους τεχνικά προβλήματα, όπως υπάρχουν αυτές οι αλλαγές. Νομίζω ότι έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα για τη συμπεριφορά του Προέδρου του Κρατικού Θεάτρου, του Γιάννη Βούρου. Επειδή δεν το έχω παρακολουθήσει εκ του σύναγκης, δεν έχω μιλήσει με τον ίδιο, θα μου επιτρέψετε να μην αποδώσω ονομαστικές ευθύνες. Τοποθετήθηκε η Δήμαρχος όμως στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και καλά έκανα, απλώς έτυχε να μην είμαι. Εγώ θα σας πω το εξής. Όπως λέω, εάν είναι των συνδικαλιστών που θέλανε εκτός έδρας για να έρθουν, ευτυχώς που δεν ήταν συνδικαλιστές στον πόλεμο της Αλβανίας. Διότι δεν θα πηγαίνουν να παίξουν για τα στρατεύματα παρά μόνο εάν παίρνουν εκτός έδρας. Δηλαδή είναι στα όρια της. Εργαζόμενοι είναι, λογικό είναι. Να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, μπορούν να τα πιστωθούν και να τα πάρουν αργότερα, αλλά δεν μπορούν αυτά να γίνουν αιτία για να υπάρξουν τομές. Ας πούμε, τώρα δημιουργούνται μεγάλα κενά στο Φεστιβάλ Φιλίππων. Όπως ξέρετε, και το υποστηρίζω και πάρα πολύ, ναι, μία εκδήλωση έχει νόημα όταν δημιουργεί και μία κουλτούρα. Δηλαδή, αυτός που έχει πάρει το έντυπο, είτε το μικρό, είτε τη φυσούνα, τη φυσαρμόνικα, είτε το μεγάλο. Κάνει το πρόγραμμά του. Ελπίζαμε ότι μπορεί να υπάρχουν και μετακινήσεις από περιοχές γύρω-γύρω, να έρθουν να μείνουν, να περάσουν Σαββατοκύριακο εδώ. Αυτά τα πράγματα νομίζω ότι φανερώνουν πως εν τέλει είμαστε μια χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας και του καλού καιρού. Μόνο όταν όλα τα πηγαίνουν καλά, τότε ελπίζουμε ότι ανταποκρινόμαστε.